Πρώτο και τελευταίο παιχνίδι αυτού του πρώτου μέρους, οι σκέψεις του βάσει και του σημερινού αγώνα, τα συμπεράσματά του. Third and last game of this part of the pre-season. Your thoughts, your conclusions about this game in general. Well, nothing special from the last game. It was the first part of preparation with this kind of trainings in which all the players that were healthy, they could enter and to do their job. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από όσα έχω πει για αυτό το παιχνίδι. Πολύ καλές προπονήσεις μέχρι τώρα. Οι υγιείς παίκτες κατάφεραν να αγωνιστούν σε αυτά τα παιχνίδια και να προσπαθήσουν να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό. From one situation to another, some of them they played better in one moment, less good in another moment. Because it's the work which is not easy. Εναλλάσσοντας τις καταστάσεις, πότε καλά και πότε κακά, οι παίκτες παρουσίασαν διαφορετικά πρόσωπα λόγω της δουλειάς κυρίως, μια δουλειά που γίνεται και δεν είναι καθόλου εύκολη. The important for us is that we could train very well in this first 11 days of preparation and that we don't have too many injured or serious injured problems. We have Omar for 1-2 days, we have Kacheridis for other 1-2 days, then we finished in good condition the first part and then we'll go for the second camp. Το σημαντικότερο γεγονός για μας είναι ότι καταφέραμε να έχουμε 11 μέρες πολύ καλής προετοιμασίας με πολύ καλό όγκο και πολύ καλές προπονήσεις χωρίς να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τραυματισμούς, κάποια μικροπροβλήματα όπως με τον Ελκαντουρί που θα μείνει εκτός για 1-2 μέρες και τον Χατσερίδη το ίδιο. Με την ίδια λογική θα πάμε να δουλέψουμε πολύ καλά και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας μας. Πώς αξιοποίησε το ενδιάμεσο κομμάτι, δηλαδή ποιες είναι οι προτεραιότητες του σε αυτό το χρονικό διάστημα και τι το διαφορετικό θα έχει το δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Which will be your priorities in this stop between first and second part of the pre-season and what will you change, what will be the difference in the next phase? The priority will be to come after this 10 days here in the hotel with fresh mind. To restart the preparation. Αυτό που θα έχουμε σαν προτεραιότητα είναι να... Nothing special. Είναι να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε λίγο το μυαλό μας με την διακοπή που θα κάνουμε και να έρθουμε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας πάλι έτοιμοι, τίποτα ιδιαίτερο. For the second part of preparation, we'll be focused to increase the number of the minutes, first of all. Για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας θα εστιάσουμε περισσότερο στο να ανεβάσουμε τα αγωνιστικά λεπτά των παιχτών. To continue our work. Because the work never stop, and then we are now in the first part, which was the most difficult, and the second will continue. Our target, as I said, is to be ready for Champions League game against Basel. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο δουλειάς. Όπως έχουμε αναφέρει, η δουλειά δεν σταματάει ποτέ, ό,τι και να γίνεται με τα φιλικά παιχνίδια. Και όπως έχουμε αναφέρει ξανά, ο πρωταρχικός μας στόχος και ο κύριος στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι στο προγραμματικό γύρο του Champions League απέναντι στη Βασιλεία. Στην έναρξη του δεύτερου σταδίου θα είναι και ο Πρίγιο μαζί με την ομάδα Πρίγιοβιτς. Έχετε εικόνα, έχετε ενημέρωση αναφορικά και για το αν θα είναι και ο Γουάρτα. In the beginning of the next phase will be also with us Πρίγιοβιτς. Do you have any information if Γουάρτα will be along? Γουάρτα should be on the same day with Πρίγιοβιτς for the preparation. No other information. Η επιστροφή του Άρντα είναι προγραμματισμένη όπως και του Πρίγιοβιτς για την Κυριακή. Καμία άλλη πληροφόρηση. Και κάτι τελευταίο. Επειδή είχε πει και ο ίδιος ότι ήθελε τα νέα πρόσωπα, οι νέοι ποδοσφαιριστές να έρθουν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, αυτά πλην του Χατσαρίδη δεν είναι εδώ. Εφόσον προκύψουν στην πορεία, θα προλάβουν να αφομοιωθούν και να ενσωματωθούν στην ομάδα για την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. You also mentioned before that you would like to have the new players. Along in the pre-season, Hatzeridi came, he managed to start. Now if a new player comes, will he be available or he will be able to catch up with others and be ready for the first games? No, it's difficult. We have emergency for two positions, but it's difficult that someone could come now and to be ready after
2 weeks or three weeks. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος θα είναι έτοιμος για δύο και τρεις, σε δύο και τρεις εβδομάδες. Για μας επήγει η κατάσταση σε δύο θέσεις τις οποίες κινούμαστε. Δεν νομίζω όμως παρόλα αυτά ότι θα μπορέσει να είναι σε θέση όποιος παίκτης έτσι να βοηθήσει. Θέση είναι το αριστερό back και το επιθετικό. The position is left back and the striker. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Thank you. Thank you.